οι τζιχαντιστές έφτασαν 35 χιλιόμετρα έξω από την αεροπορική ρωσική βάση στην Λατάκια. Πώς θα την προστατεύσει ο Πούτιν? Η ασταμάτη προέλαση των τζιχαντιστών ανταρτών στην βορειοδυτική Συρία έχει αρχίσει να ανησυχεί πολύ την Ρωσία και τον πρόεδρό της Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτή τη στιγμή οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις επιχειρούν δύο στρατηγικές βάσεις στην Συριακή επικράτεια, βάσεις οι οποίες τις εξασφαλίζουν πρόσβαση στην Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Μία δεκαετία νωρίτερα, η Ρωσία του Πούτιν υποστήριξε για πρώτη φορά τον Άσαντ κατά την διάρκεια του Συριακού Εμφύλιου Πολέμου. Ως αντάλλαγμα, ο Σύριος Πρόεδρος στήρισε την υπόσχεσή του και επέτρεψε στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις την δημιουργία δύο στρατιωτικών βάσεων στην επικράτεια της χώρας. Μία από αυτές τις βάσεις είναι η αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Λατάκια στην βορειοδυτική Συρία. Η άλλη κρίσιμη υποδομή είναι η στρατηγική ναυτική βάση του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στο λιμάνι του Ταρτούς, επίσης στην δυτική Συρία. Αυτή η βάση προσφέρει στον ρωσικό στόλο πρόσβαση στη Μεσόγειο θάλασσα, οπότε θεωρείται με διαφορά η σημαντικότερη βάση του Κρεμλίνου στη Συρία. Το 2017 η Ρωσία υπέγραψε συμβόλαιο για την μακροχρόνια μίσθωση των υποδομών για διάρκεια 49 ετών. Από τότε μέχρι και σήμερα, αυτές οι δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Συρία αποτελούν τις μόνες ρωσικές βάσεις σε όλη τη Μεσόγειο. Από αυτές, η Μόσχα μπορεί να προβάλλει την ισχύ της, απειλώντας τον νοτιοανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ και ελέγχοντας μεγάλη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ειδικά από το Ταρτούς, η Ρωσία μπορεί να απειλήσει σχεδόν κάθε δυτικό πλοίο που πλέει στην Μεσόγειο. Αν και οι πρόσφατες αναφορές υποστηρίζουν πως η ναυτική βάση στο Ταρτούς έχει πλέον αδειάσει από ρωσικά πολεμικά πλοία εξαιτίας της ενεξελίξη ανταρσίας, η αεροπορική βάση στην Λατάκια έχει πάρει φωτιά. Η ρωσική πολεμική αεροπορία απογειώνει καθημερινά αεροσκάφη από εκεί με σκοπό τον βομβαρδισμό των ανταρτών τζιχαντιστών. Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν δεν πρόκειται υπό καμία συνθήκη να εγκαταλείψει αυτές τις δύο ρωσικές βάσεις στη Συρία. Γι' αυτόν τον λόγο θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην φτάσουν οι τζιχαντιστές αντάρτες κοντά στην αεροπορική βάση Χμεϊμίμ. Αυτή τη στιγμή απέχουν μόλις 35 χιλιόμετρα από αυτήν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.